Πρέπει να πούμε, το πήρε πάνω της, είχε αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες, τις είχαν αρνηθεί πάρα πολλά άτομα και δημόσια, το πήρε πάνω της, είναι και η πόλη της άλλωστε, και εν τέλει κατάφερε, όπως μας έχουν πει, να επιλέξει αυτόν ο οποίος μπορεί όντως να νικήσει. Ναι, λοιπόν, και θα είναι μια μάχη με τον κύριο Βίρα και ο τελικός κριτής είναι ο πολίτης, 9 του Ιούνιου, εκεί που θα ανοίξουν οι κάλπες. Ακριβώς αυτό είναι. Η κάλπη θα δείξει τον νικητή και θα δικαιώσει και τις επιλογές των κομμάτων. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τι έχει να πει η κυρία Ανίτα Δημητρίου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να την ακούσουμε. Πάμε. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός προχωρά οργανωμένα και μεθοδικά για να δώσει με επιτυχία τη μάχη των εκλογών του ερχόμενου Ιουνίου. Χρειάζονται άνθρωποι με προσόντα, ικανότητες και όραμα για να υπηρετήσουν τους πολίτες. Σήμερα επιθυμώ να ανακοινώσω την εισήγησή μου για τον Δήμο Λάρνακας. Είναι ο Μιχάλης Πεκρής, ένας νέος, επιτυχημένος και αυτοδημιούργητος άνθρωπος. Είναι πεποίθηση μου ότι ο Μιχάλης ενσαρκώνει και συνδυάζει τα χαρακτηριστικά που αναζητούμε. Η πορεία του δείχνει άνθρωπο της δράσης, του αποτελέσματος και της διάθεσης για προσφορά στους συμπολίτες μας. Τα προσόντα του και οι επιτυχίες του στη διοίκηση επιχειρήσεων, καθώς και οι εμπειρίες του ως πρώην δημοτικός σύμβουλος, καταδεικνύουν πως είναι ναι εκείνη η ισχυρή προσωπικότητα που μπορεί να ηγηθεί της προσπάθειας για τη Λάρνακα που μας αξίζει. Είναι άνθρωπος που γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στη Λάρνακα καθημερινά. Γνωρίζει τα προβλήματά της, αλλά γνωρίζει και τις λύσεις που πρέπει τάχιστα να προωθηθούν. Ο Μιχάλης Πεκρής έχει συνεπώς εκείνα τα εχέγγυα που θέλουμε, αλλά και τα προσόντα μαζί και το όραμα για να υπηρετήσει με επιτυχία τους δημότες της Λάρνακας. Αυτή θα είναι και η εισήγησή μου στα συλλογικά όργανα της παράταξης. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για τα καλά της λόγια, καθώς και για την ευκαιρία που μου δίνει να απευθυνθώ στους συνδημότες μου. Είμαι έτοιμος να αναλάβω τη μεγάλη ευθύνη, να σηκώσω μανίκια και να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γνωρίζω τι χρειάζεται η Λάρνακα για να πάει μπροστά. Έμαθα να λέω τα πράγματα με το όνομά της. Η Λάρνακα έχει βιώσει μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια, όμως αυτά που πρέπει να γίνουν είναι περισσότερα. Πιστεύω με την επόμενη πενταετία, πως την επόμενη πενταετία πρέπει να βάλουμε τα θεμέλια για την Λάρνακα των επόμενων δεκαετιών και των επόμενων γενεών. Θα απευθυνθώ στους συνδημότες μου ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων. Καταθέτοντας νέες ιδέες, προτάσσοντας τη συλλογικότητα και την αποφασιστικότητα. Να εργαστούμε σκληρά για την υλοποίηση ενός οράματος για μια Λάρνακα που θα είμαστε όλοι περήφανοι. Ευχαριστώ και πάλι την Πρόεδρο για την εμπιστοσύνη. Εμείς ευχαριστούμε, Μιχάλη μου. Σε καλωσορίζουμε σε αυτή την προσπάθεια για το αποτέλεσμα που θα έχουμε στις εκλογές του Ιουνίου. Πιστεύουμε σε σένα, είμαστε σίγουροι σε σένα και σε ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό και για την Λάρνακα και για το Δημοκρατικό Συναγερμό και για την Κύπρο μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, φαίνεται μια ανακούφιση στην ηγεσία του Δησί Χριστάλα Βιλάνου. Συνεπώς, κλείνει και αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχουν κι άλλα όμως ανοιχτά αγκάθια. Θα τα δούμε στην πορεία. Πριν σε αποδεσμεύσουμε.